πρακτικά ή πολιτικά τι γίνεται με το βέτο, αλλά μέσα στον κόσμο υπάρχει μια εφορία ότι είμαστε εδώ, ότι ασκήσαμε το βέτο, ότι εν πάση περιπτώσει έχουμε μια δυναμική να αντιδράσουμε, και αυτό δημιούργησε ένα κλίμα εφορίας στον κόσμο. Τώρα, πρακτικά θέλω να μου πείτε το εξής. Τι σημαίνει το βέτο αναχείρας του Προέδρου μας την 1η του Οκτώβρη στη Σύνοδο Κορυφής? Πρακτικά τι σημαίνει? Να αναφέρω, γιατί πολύ πρακτικά μιλούμε και πράττουμε. Αν θυμάστε καλά, είχαμε συζητήσει και μετά το Βερολίνο και τη συνάντηση που είχαμε Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ναι, οι οποίοι λάβαμε μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση για αυτά τα δύο θέματα, τα οποία είναι ψηλά στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκείνο που ζητήσαμε εμείς είναι να προχωρήσουν αυτά τα θέματα όσοι είχαμε συμφωνήσει. Αντιλαμβάνεστε ότι κάποια κράτη-μέλη, κανείς δεν έχει αμφισβητήσει τη συμφωνία, και θεωρώ αυτό είναι σημαντικό, ούτε ο ίδιος ο κ. Μπόρελ. Από εκεί και πέρα, κάποια κράτη είπαν ότι, με επικεφαλή στη Γερμανία βασικά, ότι αυτή η συζήτηση θα πρέπει να απασχολήσει τους ηγέτες, γιατί εκεί θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το πλήρες φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων. Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που και εμείς είπαμε ότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πολιτική συμφωνία θα είναι πιο ορθό και τα δύο θέματα να απασχολήσουν τους ηγέτες. Από εκεί και πέρα, ποιος είναι ο στόχος όλων αυτών των ενεργειών που κάνουμε, αξιοποιώντας οποιοδήποτε μέσο έχουμε στη διάθεσή μας και λαμβάνοντας υπόψη ότι εμείς δεν έχουμε την αποτρεπτική ισχύ που έχει η Ελλάδα, η οποία είναι ένα ισχυρό δεδομένο στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης και επίτευξης ενός διαλόγου. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που έγινε, που ανακοινώθηκε χθες, και να το σχολιάσω και αυτό, μακάρι να οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα. Μιλάτε, μιλάτε για την εξέλιξη πιθανού διαλόγου Ελλάδας. Ακριβώς. Μάλιστα. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος προς την κατεύθυνση αυτή. Άρα το ζητούμενο μέσα από όλες τις κινήσεις που έχουμε, αξιοποιώντας τα διαθέσιμα μέσα που έχουμε ως Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ο τερματισμός των παράνομων ενεργειών της Τουρκίας, η αποκλιμάκωση που μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από τις ενέργειες αυτού που κλιμακώνει, που είναι ξεκάθαρο ποιος είναι, είναι η Τουρκία, έτσι ώστε οι όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις να επιληθούν μέσα από τη συζήτηση, μέσα από το διάλογο. Ναι. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, ναι, των προσπαθειών που κάνουμε. Είναι μια δύσκολη προσπάθεια, χρειάζεται πολύ υπομονή, πολύ επιμονή, λαμβάνοντας υπόψη και τις αδυναμίες που έχουμε, και αναφέρουμε συγκεκριμένα στον τομέα της αποτρεπτικής ισχύως, που το είδαμε ότι δούλεψε στην περίπτωση της Ελλάδος. Ναι. Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που γίνονται οι ενέργειες από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπουργέ, τώρα όπως γνωρίζετε, να το αναφέρω, ναι, αυτό, γιατί έχει τη σημασία. Υπάρχει μια εβδομάδα αναβολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Μια εβδομάδα η οποία θεωρώ και γνωρίζω ότι θα αξιοποιηθεί προς την ενίσχυση των διπλωματικών προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Θα ενισχυθούν αυτές οι προσπάθειες. Και ελπίζουμε τα δεδομένα που θα έχουν ενώπιον τους ηγέτες την 1η και 2 Οκτωβρίου, που θα συζητήσουν και αυτά τα δύο θέματα, αλλά και το πλήρες φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων, ναι, να είναι προς την θετική κατεύθυνση. Τώρα, κύριε Υπουργέ, είναι καθαρό ότι δεν εφαρμόστηκε η συμφωνία του Βερολίνου. Αυτό είναι το σίγουρο αυτό, γιατί για τα μέτρα εναντίον της Τουρκίας. Το ερώτημα το δικό μου είναι, προβληματιστήκατε πριν ασκήσετε το βέτο, πριν μιλήσετε για βέτο? Κοιτάξτε, πώς γίνεται η συζήτηση στο δημόσιο διάλογο και πώς γίνεται η συζήτηση σε ένα Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών, είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αντιλαμβάνεστε το γιατί. Η συζήτηση ξεκίνησε από τις τρέχουσες εξελίξεις με το θέμα της Τουρκίας. Αριθμός κρατών που ζήτησαν τον λόγο, δεν ζητούν πάντα όλοι τον λόγο στα θέματα συζήτησης. Αντιλαμβάνεστε την προσέγγιση αυτή. Από αυτούς που ζήτησαν, αρκετά κράτη υποστήριξαν την εφαρμογή αυτών που συμφωνήσαμε στο Βερολίνο. Υπήρξε προσέγγιση της Γερμανίας και από κάποια άλλα κράτη, χωρίς να αμφισβητείται η συμφωνία του Βερολίνου. Και ήταν μέσα σε αυτό το πλαίσιο που έγινε και η δική μας τοποθέτηση στη συνέχεια, για δεύτερη φορά, ότι από τη στιγμή που δεν δύναται να εφαρμοστεί η πολιτική συμφωνία του Βερολίνου, θα πρέπει και τα δύο θέματα να απασχολήσουν τους ηγέτες. Mm-hmm. Και είναι σημαντικό. Και θέτω και προς συζήτηση, αν θέλετε, σε δημόσιο διάλογο, για σκόπους προβληματισμού όλων,
ποια ήταν η εναλλακτική επιλογή που είχε ενώπιον της η Κυπριακή Δημοκρατία. Σας ανησύχησε το γεγονός ότι σε αυτή τη δικιά μας κίνηση ουσιαστικά δεν είχαμε καμία συμπαράσταση από κανέναν ούτε από την Ελλάδα? Δεν συμμερίζουμε την λόγω διαπίστωση, γιατί όπως σας έχω προαναφέρει, όταν συζητήθηκε το θέμα της Τουρκίας υπό τις τρέχουσες εξελίξεις, αριθμός χωρών που ζήτησαν να συμμετάσχουν στη συζήτηση υποστήριξαν την εφαρμογή των συμφωνηθέντων στο Βερολίνο. Mm-hmm. Άρα δεν συμμερίζουμε αυτή την άποψη. Πολλές φορές, ξέρετε, οι συζητήσεις, όταν κάποιος βλέπει τις συζητήσεις πώς γίνονται σε επίπεδο υπουργών εξωτερικών, σε πολλές των περιπτώσεων κράτη τα οποία έχουν εθνικό θέμα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση το θέμα αφορά εθνική υπόθεση της Κύπρου. Δεν έχει την ίδια σημασία που έχει, για παράδειγμα, για τη Σουηδία ή για τη Φιλανδία ή για οποιαδήποτε χώρα. Έχει περισσότερη σημασία για την Κύπρο. Λογικό. Όταν συζητούμε, για παράδειγμα, το θέμα της Ρωσίας, αντιλαμβάνεστε ότι οι χώρες της Βαλτικής έχουν ένα περισσότερο ενδιαφέρον, γιατί γυθνιάζουμε την Τουρκία. Όταν συζητούμε το θέμα της Βενεζουέλας, αντιλαμβάνεστε ότι η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, λόγω των ειδικών σχέσεων με τη Βενεζουέλα, έχουν μια ιδιαίτερη προσέγγιση και ο λόγος τους στη λήψη της τελικής απόφασης έχει βαρύνουσα σημασία. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αγαπητέ κύριε Υπουργέ, λειτουργούν και ως εξής, ότι υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, αυτό είναι πεντακάθαρο, όπως επίσης ότι έχουμε αλακάρτα αντιμετώπιση προβλημάτων. Το ερώτημα το δικό μου είναι, τι θα αλλάξει τώρα στη Σύνοδο, ούτως ώστε να δούμε μια πιο δίκαιη Ευρώπη και να σταθεί στο πλευρό μας όσον αφορά τις κυρώσεις? Κοιτάξτε, ο στόχος μας, θέλω να το επαναλάβω, να είναι ξεκάθαρο προς πάσα κατεύθυνση, είναι η αποκλιμάκωση. Ναι. Πώς φτάνει στην αποκλιμάκωση? Για να φτάσουμε στην αποκλιμάκωση θα πρέπει αυτός που με τις ενέργειες του οδήγησε την κατάσταση αυτή να τερματίσει τις παράνομες τις ενέργειες. Υπάρχουν δύο τρόποι. Είτε θα αποδεχθείς το τι επιχειρεί να επιβάλλει μέσα από αυτές τις παράνομες ενέργειες, είναι μια επιλογή. Και η δεύτερη επιλογή είναι να αξιοποιήσεις ό,τι μέσο έχει στη διάθεσή σου. Σωστά. Για να σταλούν κάποια μηνύματα. Σωστά. Που δύναται να επηρεάσουν θετικά προς την κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης. Μόνο αυτές οι δύο επιλογές είναι που βρίσκονται στο τραπέζι. Η Κύπρος έχει και την αδυναμία, επαναλαμβάνω, γιατί θεωρώ στην περίπτωση της Ελλάδας η ύπαρξη αποτρεπτικής ισχύος βοήθησε στο να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που έχουμε σήμερα, που επαναλαμβάνω, μακάρι, ευχή και προσδοκία μας είναι να οδηγήσει σε θετικές εξελίξεις. Ελπίζουμε αυτές οι θετικές εξελίξεις να βοηθήσουν και το δικό μας θέμα και αξιοποιούμε τα διπλωματικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θεωρείτε ότι ήταν τακτικισμός από την πλευρά και της Γερμανίας αλλά και του Μπορέλ να μην υπάρξει διασύνδεση Λευκορωσίας και Τουρκίας? Δεν πιστεύω σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις. Αν κάποιος δει τις συζητήσεις μέσα στο Συμβούλιο, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ διαφορετικά, ναι, από αυτά που λέγονται έξω ή την δημόσια συζήτηση που γίνεται έξω. Ναι. Η πολιτική συμφωνία ήταν ξεκάθαρη για τα δύο θέματα. Γιατί όταν συζητήσαμε στο Βερολίνο, είπαμε ότι στην περίπτωση της Λευκορωσίας έγιναν οι εκλογές το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου και πολύ σωστά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντέδρασε αμέσως, ετοίμασε κατάλογο ονομάτων για τους οποίους έπρεπε να επιβληθούν στοχευμένα μέτρα και αντέδρασε πολύ γρήγορα. Το ίδιο θα έπρεπε να αντιδράσει και στην περίπτωση παραβιάσεων που υπάρχουν, ναι, για ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ήταν μέσα από τη συζήτηση που έγινε, την πολύ ωραία συζήτηση που έγινε, που καταλήξαμε σε αυτή την πολιτική συναντήληψη. Εμείς τι ζητούμε απλά? Την εφαρμογή αυτής της πολιτικής συναντήληψης. Σε καμία περίπτωση η Κυπριακή Δημοκρατία δεν υποστηρίζει είτε το καθεστώς του Λουκασέγκο ή αυτούς που στηρίζουν το καθεστώς του Λουκασέγκο, γιατί υπάρχει και μια άλλη διάσταση εδώ. Ναι, ο ηγέτης της Λευκορωσίας, μετά τις εκλογές που έγιναν, που δεν αναγνωρίζουμε, συμπεριλαμβανομένης και της Κυπριακής Δημοκρατίας, με κοινή δήλωση των 27 Υπουργών Εξωτερικών, δέχτηκε συγχαρητήρια από πολλούς λίγους ηγέτες. Ξέρετε, ένας από αυτούς ήταν ο κύριος Ερντογάν. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Υπουργέ, επειδή εμείς γνωρίζουμε, μάλλον ξέρουμε τι κυρώσεις θέλουμε, διότι φαίνεται ότι οι κυρώσεις θα περιοριστούν σε κάποια πρόσωπα. Αυτά θεωρείτε ότι είναι
αποτρεπτικά μέτρα για να σταματήσει η Τουρκία να προκαλεί. Καμία κυρώση δεν θα σταματήσει την Τουρκία. Ναι. Ο στόχος είναι να σταλούν τα μηνύματα προς την Τουρκία. Γιατί όταν γίνεται μια παράνομη ενέργεια, όπως αυτή τη στιγμή, ναι, και δεν λαμβάνεις κάποιες αποφάσεις να στείλεις κάποια μηνύματα, το σίγουρο που πετυχαίνεις είναι αυτός που προβαίνει στις παράνομες ενέργειες να ενθαρρύνεται και σε περαιτέρω παράνομες ενέργειες. Και το είδαμε. Το είδαμε προς την κατεύθυνση της Ελλάδος. Η μη έγκαιρη αντίδραση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους που άπτονται συμφερόντων κάποιων κρατών μελών. Πρέπει να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Δεν είναι μια κοινωνία αγγέλων η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Οδήγησε σε περαιτέρω κλιμάκωση. Είναι σημαντικό να σταλούν κάποια μηνύματα. Σε διαφορετική περίπτωση, αυτός που προβαίνει σε παράνομες ενέργειες ενθαρρύνεται στο να συνεχίσει να ακολουθεί τη συγκεκριμένη τακτική. Μάλιστα. Κάτι τελευταίο πέστε μου. Πώς απαντάτε στο ΑΚΕΛ που λέει ότι όλο αυτό που έγινε στην Ευρώπη τις τελευταίες ημέρες φανερώνει την δικιά μας απομόνωση σε σχέση πάντα με τους Ευρωπαίους εταίρους μας. Καπιτέ Ανδρέα, είναι απόλυτα σεβαστή η τοποθέτηση και η προσέγγιση του ΑΚΕΛ, όπως είναι απόλυτα σεβαστή η προσέγγιση όλων των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Ζούμε σε μια δημοκρατία, πρέπει να παίρνουμε όσοι βρισκόμαστε σε κάποιες θέσεις, για αυτό το διάστημα πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις. Οι αποφάσεις μας, με τις αποφάσεις μας κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι διαφωνούν, είναι πολύ λογικό αυτό, είναι αναμενόμενο, δεν είναι η προτεραιότητά μου αυτή τη στιγμή. Με τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία δεν είναι η προτεραιότητά μου η εσωτερική αντιπαράθεση. Η προτεραιότητα είναι ξεκάθαρη, είναι πώς αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις από πλευράς Τουρκίας. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω, απόλυτα σεβαστή η προσέγγιση, η θέση, το πώς το κάθε κοινοβουλευτικό κόμμα βλέπει τις εξελίξεις και κάνει ανάγνωση των εξελίξεων. Είναι γεγονός ότι βλέπουμε μια Τουρκία με μια άνευ προηγουμένου, αν θέλετε, κλιμάκωση. Αν κάποιος, οποιοδήποτε, θεωρεί ότι για αυτή την άνευ προηγουμένου κλιμάκωση ευθύνεται η Κυπριακή Δημοκρατία, είναι απόλυτα σεβαστή η άποψή του. Αλλά δεν είναι η προτεραιότητα μου εμένα αυτή τη στιγμή να εμπλακώ σε μια εσωτερική αντιπαράθεση, γνωρίζοντας τις απειλές που δεχόμαστε μέσα από την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. Καθαρή θέση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Καλή συνέχεια. Σας εύχομαι καλή δύναμη. Να είστε καλά. Λοιπόν, τώρα φεύγουμε από τα πολιτικά και πάμε.